οι καλύτεροι καρποί, τους οποίους προσφέρει η γη και τους οποίους προσφέρει και γεννά ένας λαός, είναι οι Άγιοι του Θεού. Είναι καλό έκαστος λαός να έχει και σοφούς φιλοσόφους και επιστήμονας και άλλα πρόσωπα που προσφέρουν και καλλιεργούν τα χαρίσματά των προς όφελος της κοινωνίας. Όμως οι Άγιοι είναι εκείνο το οποίο προσφέρει έκαστος λαός ως καλύτερων καρπών και δώρων που προσφέρει στον ίδιο τον Κύριον. Μου είπε χτες το βράδυ ο Άγιος Ποιμενάρχης και πνευματικός πατέρας σας Χρυσόστομος πως και ο τόπος αυτός, εκτός από τον Άγιο Ανδρέα, διαμέσω των αιώνων προσέφερε πολλούς Αγίους, οσίους, πατέρας, μητέρας, γερομάρτυρας. Μνημόνευσε και τον Άγιον Ιωακήμ, τον τόπιο Άγιο. Εγώ αξιώθηκα προ πολλών ετών να λάβω τη κουρά μοναχική, να γίνω διάκονος και ιερεύς στη Κεφαλονία, στον Άγιο Γεράσιμο και αλλού σε όλα τα μέρη. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι πλησιέστεροι στο Θεό και εκείνοι οι οποίοι μας πλησιάζουν, μας προσάγουν προς τον Θεό για να τον ψηλαφίσουμε, για να τον γνωρίσουμε. Και στον τόπο μου, στη Μητρόπολη μου, Μητρόπολη Μαυροβουνίου, που δεν είναι μακριά από εδώ, διαμέσω των αιώνων, μετά από την βάπτιση του λαού μας, η Εκκλησία του Θεού γέννησε και προσέφερε πολλούς Αγίους Μάρτυρας Οσίους. Να μνημονεύσουμε τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη τον Βλαντίμηρο, του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σήμερα στην έδρα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Αλβανίας, κυρίου Αναστασίου, ένας πρίγκιπας σέρβος του 11ου αιώνος, ο οποίος εμαρτύρησε για τον Χριστόν. Και μετά από αυτόν μνημονεύονται και άλλοι πολλοί, όσοι και Άγιοι Πατέρες, οι μάρτυρες που μαρτύρησαν το 14ο αιώνα στη παραλία της Αδριατικής θαλάσσης, σε ένα μοναστήρι όπου βρίσκεται έδρα της Μητροπόλεως μας μερικούς αιώνες μετά το 13ο αιώνα, εκεί όπου έφτασε και η χάρις του Αποστόλου Τίτου, μαθητού του Αποστόλου Παύλου, όπου έκτισε ναούς και ο Μέγας βασιλεύς Κωνσταντίνος. Μετέπειτα να μνημονεύσουμε τον Ευστάθιον, τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Αρχιεπίσκοπου Υπεκίου, 14ου αιώνος. Να μνημονεύσουμε τον Άγιον Πέτρον του Τσέτινιε, του 19ου αιώνος, ο οποίος ήταν εθνάρχης, όπως τα τελευταία χρόνια είχαμε τον Μακάριο στην Κύπρο, ένας μέγας αγωνιστής για την ελευθερία, αλλά ταυτοχρόνως ένας μέγας ασκητής, ο οποίος προσέφερε το αίμα του και την ψυχή του για την σωτηρία του λαού του. Τα λείψανά του βρίσκονται στη Μητρόπολη μας. Εκεί έχουμε και ένα άλλο μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Βασίλειο του Όστροκ. Και όπως σήμερα χιλιάδες προσκυνητές πηγαίνουν στην Αίγινα να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, και άλλοι που πηγαίνουν να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Γερασίμου, έτσι και στη Μητρόπολη μου
χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων έρχονται να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έζησε στα δύσκολα εσταυρωμένους καιρούς της τρουκοκρατίας, κατέφυγε σε μία πέτρα, κατέφυγε στα βουνά, εκεί που βρίσκονται και σήμερα τα λείψανά του, και ο οποίος είναι ένας από τους γνησίους μάρτυρας της Εκκλησίας του Θεού. Και μέχρι σήμερον και στα ημέρας μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εμαρτύρησαν 112 ιερείς, τους οποίους σκότωσαν κομμουνιστέ άθεοι, επικεφαλής ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου ο Ιωαννίκιος, τον οποίον εξετέλεσαν το 1945 κάπου στην Σερβία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει τα λείψανά του. Να μνημονεύσω και τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Υπεκίου, Διαδόχου του Αγίου Σάβα, του ιδρυτού της τοπικής μας εκκλησίας, 13ου αιώνος. Τα λείψανά του ακολουθούσαν των λαών όταν ο λαός έφευγε από το Κόσοβο, από άλλα μέρη έπαιρνε, όπως το έκαναν και οι Έλληνες. Να μνημονεύσουμε τη μικριαστική καταστροφή, τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και άλλα λείψανα. Έτσι και σε μας, όπου πήγαινε ο λαός έπαιρνε τα πολυτιμότερα δώρα που είχε και αξίες, ήταν τα λείψανα. Έτσι και τα λείψανα του Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Υπεκίου, πήγαιναν σε διάφορα μέρη, τα έκρυβαν σε χαράντρες, στα σπήλαια, και τελικά ήρθανε και στο Μαυροβούνι. Όπως και τα λείψανα, τα ευλογημένα χέρια ενός νεομάρτυρος 18ου αιώνα του Σταμάτη του Στάνκο, τον οποίον, επειδή δεν ήθελε να αρνηθεί την πίστη την Ορθόδοξων, έκοψαν οι Τούρκοι στα κομμάτια, και μέχρι σήμερα διασώζονται τα χέρια του. Και όταν έρθετε σε εμάς, και σας προσκαλώ όλους να φιλήσετε και τα χέρια αυτού του νεαρού 14 ετών, ο οποίος είναι ο γνήσιος καρπός της πίστεως στην πατρίδα μας. Αυτό και αυτά είναι οι γνήσιοι καρποί που υπάρχουν, οι καρποί της Εκκλησίας υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σήμερα, και όπου πέφτει σταγόνα του αίματος των μαρτύρων, εκεί φυτρώνει η Εκκλησία του Θεού, διότι μαρτυρικό αίμα είναι σπέρμα για την αναζωογόνηση της Εκκλησίας του Θεού. Και η Εκκλησία η Ορθόδοξος, στην οποία ανήκουμε χάριτι του Θεού, που είναι διασπαρμένη σε όλη την οικουμένη, παντού άφησε και γέννησε, καρποφόρησε με τέτοιους καρπούς, που είναι απόδειξη η αληθείας του Ευαγγελίου. Παντού και εδώ, και μάλιστα τώρα που ετοιμάζεστε να εορτάζετε την ημέρα της παλιγγενεσίας του ελληνικού λαού, την ημέρα του Ευαγγελισμού, και αυτό είναι μία απόδειξη της δυνάμεως και της χάριτος της Εκκλησίας, της οποίας τα νάματα πήρανε ήρωες οι Έλληνες, και απελευθέρωσαν τον λαόν. Ο Άγιος ο Πέτρος του Τσέτινιε, τον οποίο μνημόνευσα, είχε σχέση με τους Έλληνας της Επαναστάσεως του Ορλόβ στην Πελοπόννησο. Έχουμε και ένα γράμμα του,
στο οποίο αυτός μνημονεύει στους Μαυροβουνίους Σέρβους. Βλέπετε και οι αδελφοί Έλληνες σηκώθηκαν εναντίον του κατακτητού. Αυτό πρέπει να είναι έμπνευση και για μας, και εμείς να σηκωθούμε, να απελευθερωθούμε. Έτσι λοιπόν, η χαρά μου που είμαι μαζί σας σήμερα, που μου χαρίσατε, σεβασμιότατε, το πολυτιμότερο δώρο που μπορούσατε να μου χαρίσετε, να συλλειτουργήσουμε, να κοινωνήσουμε μαζί του αίματος και του σώματος του Κυρίου, και τούτο τρόπος να φαναρώσουμε και σήμερα και εδώ το μυστήριο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.